Το πρόγραμμα του Τρίτου Φανάρι Φέστιβαλ παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία της ΔΚΠΑΚ του Δήμου Κομοτηνής. Για τρίτη χρονιά φέτος, η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού διοργανώνουμε το φεστιβάλ του Φαναρίου. Νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή επιλογή με τους καλλιτέχνες. Εκείνο που προσπαθήσαμε ήταν να έχουμε ένα οικονομικό εισιτήριο ώστε να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί τις συναυλίες. Σχεδόν είμαστε έτοιμοι για το τριήμερο που είναι στις 22, 23 και 24 Ιουνίου. Αναφέρω τους καλλιτέχνες για να τους θυμηθούμε πάλι. Είναι η Έλενα η Παπαρίζου την πρώτη την ημέρα, η Πέγκη Ζήνα τη δεύτερη και η Λοκομόντο την τρίτη. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα περάσει καλά. Τα εισιτήρια αυτή τη στιγμή προπολούνται στο Δημοκρίτιο βιβλιοπωλείο. Υπάρχουν κάποια λίγα ακόμα στη ΔΚΠΑΚ και στη ΝΟΒΑ. Οποιαδήποτε πληροφορία θελήσουν μπορούν να μας τηλεφωνήσουν. Θα υπάρχει πάλι η μεταφορά από το ΚΤΕΛ, όπως έγινε και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν με ένα πολύ οικονομικό εισιτήριο και να μπορέσουν να επιστρέψουν μετά τις συναυλίες. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ και το Διοικητικό Συμβούλιο που κάθε χρόνο συμμετέχουν και βοηθάνε στην μετακίνηση του κοινού. Αυτά θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά. Έχουν δείξει ενδιαφέρον και από τις γειτονικές πόλεις. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε σημεία που προπολούνται εισιτήρια υπάρχει ενδιαφέρον. Και ο στόχος είναι αυτός. Η Κλεοπάτρα θα σας πει περισσότερα γιατί ο τουρισμός είναι που μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε αρκετό κόσμο φέτος στο Φανάρι. Βέβαια, ελπίζουμε να μας βοηθήσει και ο καιρός, αυτό είναι το ζητούμενο. Τη μετράμε αντίστροφα για το τρίτο φεστιβάλ Φαναρίου, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή στις 22 Ιουνίου, όπως όλοι γνωρίζετε. Όλη αυτή η διοργάνωση, όπως είπε και η κυρία Λιβεριάδου, ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Με πρόθεση, με στόχο, με στόχευση την προβολή του Φαναρίου, αυτού του παραθαλάσσιου οικισμού της περιοχής μας, αυτής της όμορφης τοποθεσίας, προκειμένου να αναδείξουμε την περιοχή και θεωρήσαμε σκόπιμο για το σκοπό αυτό να διοργανώσουμε ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ. Νομίζω ότι πράγματι ο στόχος μας πέτυχε. Το φεστιβάλ αποδείχθηκε μια μεγάλη διοργάνωση, η οποία ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια και φέτος τρίτη χρονιά συνεχίζεται με ιδιαίτερη επισκεψιμότητα, με τον κόσμο ο οποίος έρχεται στο φεστιβάλ από διάφορες περιοχές, τόσο φυσικά από τον Δήμο μας, όσο και από γειτονικές περιοχές. Τα μηνύματα και για φέτος είναι πολύ θετικά. Ήδη εδώ και αρκετούς μήνες υπήρξε ενδιαφέρον ιδιαίτερο από τον κόσμο για το ποια σχήματα θα λάβουν μέρος στο φεστιβάλ. Και όταν πλέον ανακοινώσαμε και τα ονόματα, όπως και εσείς ενδεχομένως να έχετε εισπράξει, ήταν πολύ θετική η ανταπόκριση του κόσμου. Νομίζω λοιπόν και από τις πληροφορίες που έχουμε από τις κρατήσεις, πράγματι και τουριστικά θα κινηθεί η περιοχή. Είναι η έναρξη πλέον της τουριστικής σεζόν και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα και φέτος. Σε αυτό θα βοηθήσει βέβαια και θα βοηθήσουν οι καλλιτέχνες οι οποίοι παίρνουν μέρος. Τόσο η Έλενα Παπαρίζου, όσο και η Πέγκη Ζήνα και η Λοκομόντο είναι καλλιτέχνες πρώτης γραμμής, θα λέγαμε. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε επιτυχία και φέτος όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στο φεστιβάλ από όλες τις γειτονικές και όχι μόνο περιοχές και θέλω να πιστεύω ότι θα έχει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Η πρόεδρος της ΔΚΠΑΚ του Δήμου Κομοτηνής, Νατάσα Λιβεριάδου, αναφέρθηκε και στην Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής στις 20 και 21 Ιουνίου. 8η χρονιά φέτος. Είχαμε ξεκινήσει το 11ο θεσμό να γιορτάζουμε την Πανευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής στην πόλη μας και συνεχίζουμε και μάλιστα με περισσότερα σχήματα φέτος. Έχουμε 2 μέρες στο πρόγραμμα, 2 μέρες συναυλιακές. Η πρώτη μέρα είναι στις 20. Ξεκινάμε το μεσημέρι με το 2 του κυρίου Κόψα
με το τμήμα των πνευστών 12 η ώρα στην περιοχή του Τροχονόμου, εκεί σε ένα σημείο όπου θα παίξουν τα παιδιά, και το βράδυ στο Αρχαιολογικό Μουσείο, μετά από μια πολύ μεγάλη επιθυμία της κυρίας Καραδήμα να συνδιοργανώσουμε φέτος την συναυλία εκεί στο χώρο, όπου πηγαίναμε τα προηγούμενα χρόνια και ήταν είναι πάρα πολύ όμορφα. Οπότε θα έρθει ένας εξαιρετικός πιανίστος, ο κύριος Τσοβανάκης, ο οποίος είναι από την Αθήνα, και θα είναι ένα αφιερωμένο πρόγραμμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Την επόμενη μέρα υπάρχουν αρκετά σχήματα στην πόλη μας. Ξεκινάμε από το πάρκο, όπου νέα παιδιά με μουσική ροκ, τα μικρά μας παιδιά, η νεολαία θα είναι εκεί. Άλλο στέκι είναι στο Μαρόνιο, άλλο στέκι είναι στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, είναι στο Μουσείο στο Εκκλησιαστικό, είναι στο δρόμο της Βενιζέλου, είναι στην Κεντρική Πλατεία, είναι στο Θρακικό Οδείο και είναι και στο Παθρακικό Στάδιο, στο χώρο εκεί που είναι τα τένις, που είναι οι κερκίδες, όπου θα υπάρχει μουσικό χορευτικό σχήμα από το Θρακικό Οδείο. Νομίζω λοιπόν ότι ο κόσμος θα περάσει όμορφα, θα περάσει όπως γίνεται συνήθως από την εμπειρία που έχουμε, περνάει από όλα τα μέρη και παίρνει γεύση από τα σχήματα τα μουσικά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετέχουν και πιστεύω ότι θα είναι μάλλον δύο μέρες πάρα πολύ ωραίες. Έχουμε βγάλει την αφίσα, θα τη δώσουμε και σε εσάς, όπου ο κόσμος μπορεί να δει σε κάθε σημείο ποιοι συμμετέχουν.